να ξεχωρίζουμε, να μπορούμε να βάζουμε αυτό που πρέπει να βάζουμε στα μέτρα τους, στο χώρο τους, για να μπορούμε να παίρνουμε. Και έγινε το θαύμα και ο κύριος την έκανε καλά και λέει, πορεύσου, λέει, από εδώ και πέρα είναι ειρήνη. Δηλαδή, σαν να της είπε, τώρα που έγινες καλά, η ζωή σου να είναι τέτοια που να μην είναι ταραγμένη ειρήνη. Σαν να της λέει, πήρες τη δωρεάν, έγινες καλά, μη τώρα σηκώσεις μύτη και λαχτήσεις τον ένα, λαχτήσεις τη φίλη σου και γενικά με τους συνανθρώπους και πεις ότι εγώ πήρα εν ειρήνη. Που σημαίνει στην ειρήνη δεν χωράει τίποτα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν κουνιέται. Ένα πράγμα που να με υπάρχει αλλά δεν κουνιέται, δεν σαλεύεται. Και αυτομάτως λέω η ανθρωπότητα όλη. Τα μεγάλα κράτη μαζεύονται πολλές φορές και ακούμε από την τηλεόραση για την ειρήνη. Το Χριστό που ευλόγησε την ειρήνη στον μαθητέ, στο υπερόν που λέει ειρήνη να έχετε ανάμεταξύ σας, ειρήνη μην. Αυτή την ειρήνη πόσο ανάγκη την έχει όλος ο κόσμος. Και εφόσον έγινε καλά, μετά πήγε κάποιος και λέει στον Ιάριο, του λέει, μην πεις του Κύριου να έρθει, λέει, διότι η κόρη σου πέθανε. Και μην το κουβαλάς κάτω, τον άνθρωπο. Ναι. Ο Κύριος άκουσε και λέει, δεν πέθανε, λέει, κοιμάται. Και δεν πιστεύανε. Και λέω τώρα εγώ, ο Θεός είχε τίποτα ύλη πάνω του, είχε τίποτα που πήρε από κάπου και έφτιαξε τα πάντα, ή από το τίποτα έκανε τα πάντα. Από το τίποτα έκανε τα πάντα. Που είναι η ζωή, ο θάνατος και η αιώνια ζωή, ο παράδεισος. Ο θάνατος είναι ποιο, ότι στη ζωή αυτή, μέσα στο προπατορικό αμάρτημα, είμαστε υποχρεωμένοι να γευτούμε το θάνατο, διότι είμαστε από εδώ περαστικοί. Ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος κάνει ένα σφάλμα και λέει, πέθανε ο τάδες. Α, πέθανε η τάδε. Εσύ τι λες για αυτά. Α, αυτή πεθάνε. Εγώ δεν θα πεθάνω. Είναι κάτι που είναι αλυσίδα. Τι κάνουμε. Σε κάποιο σημείο της Παλαντιδίκης, συγγνώμη, λέει ο Κύριος, ότι είμαστε ανόητοι και ότι δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Είσαστε, λέει, νοικιαστέ. Ό,τι έχετε και ό,τι κάνετε, όλα δούμε. Λοιπόν, όπως το είπατε, να το πω λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Αν μου επιτρέπετε, μέσα από την εκκλησία μας. Σε μια στιγμή λέει ο Πάτερ, τα σά εκτωσώ. Τι σημαίνει αυτό. Από τα δικά σου, Κύριε, παίρνουμε και σου δίνουμε για να γίνει το σώμα σου και το αίμα σου. Δικά μας δεν έχουμε τίποτα. Βλέπετε, τίποτα. Έχουμε μόνο την αμαρτία και να μην πω, και να μην πω. Όταν ο Κύριος ευλογεί ότι όλα πράγματα γίνονται, είναι οι οικογένειες που έχουν την ευλογία του Θεού, αλλά στέκονται με το Θεό. Με το τίποτα αρχίζουν και την περνάνε. Είναι άλλες που τα έχουν πολύ κατεβεί. Είναι δυστυχία στο σπίτι. Δεν χορταίνει. Δεν ξέρω, επειδή μου κάνατε την ερώτηση αυτή, πρέπει να απαντήσω και μετά να πιάσω τα βιβλία εδώ, γιατί θέλω να πω κάτι. Κάποιος νεανίσκος πήγε κοντά στον Κύριο, που αυτό τώρα με ευαγγελικό ανάγνωμα το έχετε ακούσει για να γίνει. Για να κερδίσει, λέει, τη βασιλεία. Και του λέει ο Κύριος το δεκάλογο του Μωσαϊκού του νόμου. Και λέει, εκ νεότητός μου τον τηρώ. Αλλά εκεί είπε ένα μεγάλο ψέμα. Και επειδή ο Κύριος, προσέξτε καλά τη λέξη, πώς θα την πω. Επειδή ο Κύριος εν τη ζωή πάνω, δεν μίσησε, δεν λάχτησε,
δεν έδειξε στον πατέρα του κανένα να πει «Να πατέρα, αυτό στέει». Και είδε ότι είπε ψέματα και τι κάνει ο Κύριος. Του λέει μία εντολή άλλη που ισοδυναμεί ίδια από το δεκάλογο. Για να τον παραπλανήσει, για να μην τον πικράνει, να μην τον κατηγορήσει. Γιατί ο Κύριος είναι Θεός αγάπης. Μόνο στη Δευτέρα του έλευση θα είναι κριτής και θα μας κρίνει. Εκεί, γι' αυτό υπάρχει στο δεσποτικό, αν έχετε δει ώρες σας, που πάει και κάθεται ο δεσπότης, σε όλους τους χώρους υπάρχει κανδύλα, εκεί δεν υπάρχει. Γιατί εκεί δεν υπάρχει έλεος. Είναι το φως. Λοιπόν, όχι, άλλο λέω, το φως, αλλά δεν υπάρχει έλεος. Θα έρθει ο Κύριος πλέον για να μας κρίνει. Η αγάπη του μακροθύμησε χιλιάδες χρόνια και στη Δευτέρα έλευση θα έρθω, λέει, να κρίνω ζώντα και νεκρούς. Και εκεί δεν χωράει αγάπη και δεν πειράζει πάτερ άφες αυτή. Δεν θα το πει αυτό. Όταν θα έρθει να κρίνει, θα κρίνει. Λοιπόν, και λέει ο Κύριος, ένα σου λείπει, λέει, πούλα τα υπάρχοντά σου και ακολούθαμε. Δηλαδή, σαν να του έλεγε, αγάπα τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Εσύ περνάς καλά, ο πλησίος σου περνάει καλά. Όχι. Και σφόδρα, λέει, λυπήθηκε και απεχώρησε. Γιατί είχε πολλά πλούτη. Μπράβο. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές και στον όχλο που ήταν κοντά εκεί, λέει, ακούστε, λέει, καλά. Πιο εύκολα μία κάμιλος περάει από μία τριφύρο βελόνα, αλλά πλούσιος να πάει στη Βασιλεία. Παρά ο πλούσιος να πάει στον Παράδεισο. Και οι μαθητές που ήταν άνθρωποι, όπως είμαστε και εμείς, είχαν την απορία αυτή. Κύριε, λέει, ούτε το ένα περνάει, ούτε το άλλο. Γιατί? Γιατί η κάμιλος, αν ξέρετε καλά απόλυτο, είναι αυτό το παλαμάρι, το μεγάλο, που δένουν τα πλοία, που είναι τόσο χοντρό, τόσο χοντρό. Και το αμολάρι και το πιάνουν πάνω στη βάση εκεί έξω που είναι για να μην φύγει το πλοίο. Αυτό λέγεται κάμιλο. Λέει αυτό το χοντρό περνάει σε μία τρυπίτσα μικρή. Και, λέει, και λένε οι μαθητές, Κύριε, εξήγησέ μας πώς περνάει. Και οι πατέρες που είχαν πνεύμα, είχαν φως, εισχωρήσανε μέσα στο βάθος και αναλύσανε. Και λέει, κι όμως το παλαμάρι περνάει και ο πλούσιος περνάει. Αν κάνει αυτό που κάνει το παλαμάρι, κάνει και ο πλούσιος, περνάει. Πώς? Ακούστε. Το παλαμάρι από τι είναι φτιαγμένο, ξέρετε? Ξύλο. Από τι? Ξύλο. Όχι, το παλαμάρι. Είναι ένα σκηνί. Σκηνί. Είναι από να με, είναι ψηλές. Σαν να πούμε χόρτο, σαν να πούμε χόρτο, είναι, ψηλές είναι και είναι τυλιγμένες ναυτικά που όσο το τραβάς φύγει. Αυτές τις ίνες, ο Κύριος λέει, αν τις πιάσουμε μία-μία και την κάνουμε έτσι, είναι ψηλή, βγαίνει και την περνάμε και μέσα στην περβαλά. Και πάλι λίγο με υπομονή. Λίγο. Έτσι και ο πλούσιος, την περιουσία που έχει, τα πολλά λεφτά, αν μπορεί να τα απλοποιήσει, να τα κάνει λιανά, να τα κάνει ψηλά και να πει στο φτωχό λίγο εδώ, εκεί, ο Κύριος δεν θα τον αφήσει, θα του δώσει πιο πολλά. Και έχουμε παράδειγμα τον Ιώ που έδινε και τα χάσε όλα και δόξαζε. Είχα εγώ τίποτα, λέει, γυναίκα, βλαστήμησε, λέει, το Θεό. Γυναίκα, γυμνή ήρθαμε, γυμνή θα φύγουμε. Και ο Κύριος τους έδωσε και τα παιδιά πάλι και την περιουσία και έγινε και άρχοντας πάλι στο χώρο που ήταν. Λοιπόν, έτσι και ο πλούσιος, αν μπορεί, όπως η κάμιλος έχει τρίχες πολλές ψηλές για να γίνει ένα σκηνί, ένα παλαμάρι, για να μπορεί να βαστίξει ένα βάρος, έτσι και αυτός ο μεγάλος ο πλούτος, όταν γίνουν ψηλά, μπορούν να περάσουν μέσα από την τρύπα της βελόνα και τότε μπορεί να σωθεί. Αυτό είναι γιατί μου κάνατε την ερώτηση αυτή. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο.
Λοιπόν, διάβασε μου παιδί με αυτό εδώ. Θα δώσω μία απάντηση. Αυτό είναι ένα βιβλίο, πατερικό, λέγεται «Ο προορισμός του ανθρώπου». Δυνατά, Μαρία. Ο άνθρωπος διαμονής της ηλικής του δυνάμειος είναι όλος αδύνατο να μορφωθεί κατά Χριστόν. Είπαμε ότι κύριον αυτού έργων πρέπει να έχει ο άνθρωπος εν το κόσμο τούτο όπως μορφωθεί κατά Χριστόν. Αλλά σε ρωτήσουμε, πώς θα επιτυχάνει τούτο? Δύναται ο άνθρωπος διαμόνης της ηλικής του δυνάμειος να κατορθώσει τούτο? Απαντώντας λέγουμε ότι διαμόνης της ηλικής του δυνάμειος ο άνθρωπος είναι όλος αδύνατο να κατορθώσει τούτο. Κατορθώνει όμως αυτό δια της δυνάμειος του Θεού. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως δεν δύναται εξ αυτού μόνο ο άνθρωπος να πιστέψει στον Χριστό, εάν μη φωτιστεί και προσελκυθεί υπό του Θεού, ως θα ειδώμουν κατωτέρω, ούτω δεν δύναται και διαμόνη της ειδικής του δυνάμειος να μορφωθεί κατά Χριστό. Αυτός ο ύψιστος Θεός εργάζεται επί του ανθρώπου. Αυτός προσελκύει τον άνθρωπο εις την Χριστόν πίστη, αυτός φέρει εις πέρα στη μόρφωσή του, αυτός φέρει εις πέρα στη σωτηρία του. Εργάζεται αυτός ο Θεός και φέρει εις πέρα στο έργο τούτο, διότι η μόρφωση και τελοποίηση του ανθρώπου είναι το ύψιστον και ανώτατον έργο από τα πνευματικά έργα τα οποία πήγε αυτός ο ύψιστος Κύριος ο Θεός. Καταλαμβάνει δε εις την αλήθεια ταύτη όταν λάβει υπόψη του τον ύψιστο προορισμό του ανθρώπου. Ώστις είναι ως είπομεν ή να μορφωθεί ούτως προς τον Χριστό ή να γίνει τέκνο του Θεού κατά χάρη και να ζει πλησίον του Θεού αιωνίως ως τέκνο αυτό αγαπτό. Αφού λοιπόν το έργο της καταχριστών μορφώσεως και τελειοποίησης του ανθρώπου είναι τούτον, ώστε να υψώνει τον άνθρωπο μέχρι αυτού του υψίστου Θεού, είναι όλος και φύση αδύνατο να φέρει αυτό εις πέρας ο άνθρωπος διαμόνης της ειδικής του δυνάμεως. Είναι αυτό που είπατε. Ο άνθρωπος όταν προσπαθήσει από μόνος του να κάνει κάτι, και έχουμε παράδειγμα τον άσωτο, από μόνος του πήγε να πάει να ζήσει μακριά από τον Θεό. Και πολύ καλά ξέρουμε όλοι το τι έπαθε, αλλά ήταν τυχερός γιατί υπήρχε σπόρος μέσα από τον πατέρα και σε μια στιγμή ερθόν εις τον εαυτό του. Πόσοι άνθρωποι όμως μπορούν να πούνε τη λέξη ερθόν εις τον εαυτό του και να σκουμποθούν, να ταραχτούν και να πούνε ποιος είμαι, πού πάω, τι κάνω, που υπάρχουν τόσα μέσα και τόσοι τρόποι για να χαθούν οι άνθρωποι. Και θα πω εγώ δύο, οι κυριότεροι. Ναρκωτικά και η παλαιά γυναίκα. Σε μία στατιστική στην τηλεόραση βγήκε και άκουσα ότι παντρεύονται 1000 ζευγάρια σε ένα μήνα και χωρίζουν 800. Και η αιτία είναι άλλες γυναίκες. Δεν έχουμε κατασταλάξει γιατί παντρευόμαστε, γιατί μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί θέλουμε να πάρουμε τον άνθρωπο το μισό και μισό εμείς, να γίνουμε ένα, να κάνουμε τι. Ο άνθρωπος αυτό το βιβλίο δεν το έχει αρέσει να διαβάσει προς Κορινθίους που λέει για το γάμο, το τι πρέπει να κάνουμε και τι ωφέλεια μπορεί να έχει το βιβλίο αυτό. Και όταν μέσα στο γάμο ευλογήσει ο Κύριος, λέει, ο Κύριος, άνθρωπος μη χωριζέτω. Δηλαδή, ο Κύριος θα δώσει κατάρα, να το πω έτσι τη λέξη, και θα δώσει μαρτυρία, δοκιμασία στον άνθρωπο που θα μεσολαβήσει να κάνει κακό στο αντρόγενο. Που τολμάει ο Κύριος και λέει, το νέο ζευγάρι που είναι νέο, να αγκαλιαστεί και να προχωρήσει με οδηγό τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό. Και λέει, από πατέρα και μάνα μη προσκολάστε, λέει, λέω. Και ούτε οι γονείς και οι συγγενείς θα πάνε κοντά στο ζευγάρι. Το λέει, το έχετε ακούσει, νομίζω. Είσαι ένα άλλο που να ρωτήσω, γιατί ο Μωυσής, λέει, διέταξε να γίνεται το διαζύγιο, ναι, στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, είπε για την απιστία σας και για την καρδία σας. Και επιτρέπεται διαζύγιο μόνο διαμοιχές, αλλιώς όχι. Και θεωρείται μύχιος ο δεύτερο παντρεμένος και η δεύτερο παντρεμένη. Ναι. Ο ένας γάμος ευλογημένος, ο πρώτος λέει. Επειδή είπατε αυτό, ναι, το είπατε πάρα πολύ ωραία και μου δίνεται η χαρά να απαντήσω λίγο πιο πέρα, λέει στους γραμματείς και φαρισαίους εκεί που είπατε αυτό,